Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 64ο επεισόδιο του podcast. Όπως σας έχω προαναγγείλει από το προηγούμενο επεισόδιο, το 63ο, σήμερα θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για τα σημάδια μιας υγιούς ερωτικής σχέσης με περισσότερα σημάδια και προβληματισμούς με βάση τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο του 63ου επεισοδίου του podcast, όπως αυτό αναρτήθηκε στο κανάλι μας στο YouTube. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας, ήταν αρκετά τα σχόλια. Έχω αντιγράψει αυτά τα οποία απαντούσα στα ερωτήματα στο τέλος του προηγούμενου επεισοδίου του podcast και τα έχω ομαδοποιήσει, ούτω ώστε να τα συζητήσουμε σήμερα. Αδρά οι κατηγορίες των σχολείων. Η πρώτη κατηγορία είναι σχετικά με αφιβολίες για το αν υπάρχει υγιή σχέση εφικτή στις μέρες μας. Υπάρχουν και κάποιες απορίες από ένα κορίτσι βασισμένες σε πρόσφατες αρνητικές εμπειρίες που είχε από μια σχέση, ένα κορίτσι στην αρχή της νεότητος του και είναι σημαντικό να διαβάσουμε τις απορίες της και να τις χρησιμοποιήσουμε ως μια αφετηρία για να δούμε πώς μαθαίνουμε μια υγιή σχέση εμπειρικά και πώς εμπειρικά μπορεί να μάθουμε μια σχέση μη υγιή να τη θεωρούμε υγιή. Μετά υπάρχει κατηγορία των σχολείων που έχουν να κάνουν με το θαυμασμό του ενός προς τον άλλον και το σεβασμό του ενός προς τον άλλον. Μετά υπάρχει κατηγορία η οποία έχει να κάνει με την ιδιωτικότητα, την αυτονομία και το σκεπτικό πνευματική ανάπτυξη. Μετά υπάρχει ένα σχόλιο που νομίζω ενδιαφέρει πολλού από εμάς... για την ερωτική έλξη και πόσο αυτή αντέχει στην πάροδο του χρόνου. Και μετά υπάρχουν τα σχόλια που έχουν να κάνουν με τα κοινά που είναι καλή ιδέα να έχει ένα ζευγάρι και με τα κοινά που έχει ένα ζευγάρι τα οποία σηματοδοτούν ή σημειοδοτούν πως η σχέση του είναι υγιής. Και έχω αφήσει για το τέλος ένα έτσι πολύ ολοκληρωμένο σχόλιο που δίνει και άλλες διαστάσεις σε όλα όσα λέχθηκαν στα 22 σημεία σημάδια ή χαρακτηριστικά μια υγιού ερωτική σχέση, όπω συζητήθηκαν στο προηγούμενο επεισόδιο του podcast, το 63ο. Σε αυτό το σημείο θέλω να σα πω πω τόση πολύ εντύπωση μα έκανε στο κανάλι μα στο YouTube το 63ο επεισόδιο, ώστε επιλέξαμε το Σάββατο που μας πέρασε, το Σάββατο 6 Ιουλίου 2024, το υλικό από το προηγούμενο podcast να αποτελέσει ε, το θέμα του webinar. Στο κανάλι μας στο YouTube υπάρχουν πέντε επίπεδα συνδρομής ή συμμετοχής και από το τρίτο επίπεδο και πάνω, μία φορά το μήνα, κάνουμε ένα webinar, ένα εργαστήρι ψυχοεκπαίδευσης που γίνεται μέσω Zoom και μάλιστα όσοι είστε στο τρίτο, τέταρτο και πέμπτο επίπεδο της συμμετοχής και δεν παρακολουθήσατε το webinar, σας συστήνω εν να το παρακολουθήσετε. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και το σύνδεσμο από το βίντεο με το θεωρητικό μέρος του webinar. Είναι αυτή η προσέγγιση μια προσέγγιση θετική ψυχολογία θα έλεγε κάποιο. Θετική ψυχολογία είναι ο κλάδο της ψυχολογία που ασχολείται με το τι είναι υγιέ. Είναι ο κλάδο τη ψυχολογία που έρχεται να μας διδάξει πώ είναι μια υγιή σχέση. Και στην περίπτωση αυτή, πώ είναι μια υγιή ερωτική σχέση. Άρα, γι' αυτό το λόγο κάνουμε και το 64ο επεισόδιο παρόλο που ήταν αρκετά τα στοιχεία στο προηγούμενο, γιατί θέλω και τη δική σας συμμετοχή, γιατί χαίρομαι, χαίρομαι και απολαμβάνω το γεγονός ότι και με αφορμή το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube και με αφορμή τα επεισόδια εδώ στο podcast, ότι περισσότεροι άνθρωποι προβληματίζονται δημιουργικά, γόνιμα, ψυχοεκπαιδεύονται, ψυχοθεραπεύονται και έχουν να συνεισφέρουν στην κοινότητα μας, στη ψυχοεκπαιδευτική. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τα σχόλια έτσι όπως τα έχω ομαδοποιήσει. Η πρώτη ομάδα σχολείων εκφράζουν αμφιβολίες για το αν υπάρχει υγιής ερωτική σχέση και αν μπορεί να υπάρξει μια υγιής ερωτική σχέση στις μέρες μας. Διαβάζω το πρώτο σχόλιο. Καλησπέρα, τελίτσε, τελίτσε, τελίτσε. Πώς είναι μια υγιής ερωτική σχέση, Έλαμοντε. τελίτσες. Πόσο θέλω να το διαπιστώσω αυτό, τελίτσες, το υγιές, τελίτσες. Διαβάζω τις τελίτσες και τις διαβάζω με έμφαση επειδή ακριβώς νιώθω ότι σε αυτές τις τελίτσες εκφράζεται η στενοχώρια, η απογοήτευση και η ματέωση μιας νέας γυναίκας η οποία δεν γνωρίζει πώς είναι μια υγιή σχέση και δεν είναι μόνη της. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουμε πώς είναι μια υγιής ερωτική σχέση. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας διαβάσω χαρακτηριστικά ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Eric Fromm, «Η τέχνη της αγάπης», που είναι ένα βιβλίο που διαβάζουμε και σχολιάζουμε στη συμμετοχή στο κανάλι μας και κάθε Τρίτη στο Book Club όσοι βρίσκονται από το δεύτερο επίπεδο και πάνω, συζητάμε αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, στη σελίδα 160 του βιβλίου «Η τέχνη της αγάπης» από το Έριχ Φρόμ, υπάρχει η εξή συγκλονιστική διατύπωση, η οποία γράφτηκε το 1955, 80 χρόνια πριν. Υπάρχουν, για παράδειγμα, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν είδαν ποτέ τους ένα αληθινά στοργικό άτομο ή ένα άτομο με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, με ψυχικό σθένος, με συγκέντρωση. Δηλώνει το προφανές ο Έριχ Φρόμ, 80 χρόνια πριν, ότι πολλοί από εμάς μπορεί να μην έχουμε βιώσει στη ζωή μας έναν άνθρωπο με υγιές στυλ προσωπικότητας, πόσο μάλλον να βιώσουμε μία σχέση, δική μας σχέση, που να είμαστε εμείς το ένα μέλος και ένα άλλο μέλος που να έχουμε και οι δύο υγιή προσωπικότητα και να κατορθώσουμε να δημιουργήσουμε μαζί μια υγιή ερωτική σχέση. Πώς το επόμενο σχόλιο. Δεν έχω κάνει ποτέ μια υγιή σχέση. Θέλω πολύ να κάνω. Λιτό, απλό και κατανοητό. Και νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι ταυτιζόμαστε με αυτό. Εγώ τουλάχιστον <σχ> ταυτιζόμουν με αυτή τη δήλωση μέχρι και πέρσι. Δεν έχω κάνει ποτέ μια υγιή σχέση, θέλω πολύ να κάνω. Χαίρομαι για τη φίλη αυτή η οποία θέλει πολύ να κάνει μια υγιή σχέση, γιατί αρκετοί άνθρωποι κουραζόμαστε τόσο πολύ από τις αλλεπάλληλες ματαιώσεις και απογοητεύσεις που μπορεί να μείνουμε μόνο στο πρώτο μέρος της πρότασης. Δεν έχω κάνει ποτέ μια υγιή σχέση και να αφήσουμε το θέλω πολύ να κάνω είναι ευχάριστο, είναι ενθαρρυντικό, είναι υγιές και αισιόδοξο να αναγνωρίζουμε μεν ότι δεν έχουμε κάνει ποτέ μια υγιή σχέση, αλλά να συνεχίζουμε να επιθυμούμε και να θέλουμε πολύ να κάνουμε μια υγιή σχέση. Πάω στο επόμενο σχόλιο. Τι ωραία που τα λες, Θεκλά μου. Τι ιδανικά που ακούγονται. Αναρωτιέμαι τι πιθανότητες έχει κάποιος στη ζωή του να βρει μια τέτοια σχέση. Μου φαίνονται τόσο μικρές στατιστικά και όσοι το έχουν πραγματικά είναι πιο τυχεροί από το να πετύχαιναν τον Τζόκερ. Σε ακούω ευλαβικά. Wow. Έχουμε φτάσει στο σημείο που να βλέπουμε την πιθανότητα να δημιουργήσουμε μια υγιή ερωτική σχέση τόσο απίθανη όσο το να κερδίσουμε τον Τζόκερ καταλαβαίνω το χώρο από τον οποίο γράφει η κοπέλα που έχει γράψει το σχόλιο. Τον καταλαβαίνω απόλυτα. Ζούμε σε μια εποχή ναρκισιστική. Όλη η εποχή μας είναι ναρκισιστική. Δεν είναι μόνο μεγάλο μέρος του πληθυσμού ναρκισιστές άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, αλλά και όλη η εποχή, όλη η κουλτούρα διαπνέεται από ναρκισισμό, εγωκεντρισμό, έλλειψη Συνδεσιμότητα, αγαπητικότητα και πνευματικότητα. Γιατί για να μπορέσει κάποιος να αγαπήσει υγιώ, δεν υπάρχει μη υγιής αγάπη. Είναι ε, επιπλέον που το έβαλα το υγιό. Για να μπορέσει κάποιο να αγαπήσει, πρέπει να είναι πνευματικό άνθρωπο. Γιατί θέλει δουλειά η αγάπη, θέλει προσπάθεια, θέλει κόπο. Σα προτείνω αυτό το βιβλίο του Erich Fromm, αν δεν το έχετε ήδη διαβάσει, να το διαβάσετε και αν σας ενδιαφέρει να μπείτε στο πρώτο επίπεδο της συμμετοχής όπου κάθε Δευτέρα βγαίνει ένα νέο επεισόδιο, ένα νέο βίντεο που διαβάζουμε και σχολιάζουμε από αυτό το βιβλίο και αν θέλετε περισσότερα μπορείτε να μπείτε και στο δεύτερο επίπεδο της συμμετοχής στο κανάλι όπου συμπεριλαμβάνεται το Book Club κάθε Τρίτη. Γυρίζω αυτό το επεισόδιο του podcast την Τετάρτη 10 Ιουλίου για να ανέβει την 5η 11 Ιουλίου και χθε το βράδυ είχαμε έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον, χρήσιμο book club μέσω Zoom, το οποίο μεταδιδόταν ζωντανά στο κανάλι μας με πρόσβαση όσων είναι στη συμμετοχή στο δεύτερο επίπεδο και πάνω, όπου είδαμε μεγάλες αλήθειες, όπως βλέπουμε και κάθε φορά που διαβάζουμε από το βιβλίο του Erich Fromm, και συνειδητοποιήσαμε ότι από μα ξεκινάει η διαδικασία της αλλαγής που μας φέρνει πιο κοντά στην πραγματική αγάπη, στην αυθεντική αγάπη και σε μια υγιή σχέση. Το να κερδίσεις τον τζόκερ είναι κάτι που συμβαίνει στατιστικά πάρα πολύ σπάνια και δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που μπορείς να κάνεις εσύ για να κερδίσεις τον τζόκερ. Το να έχει όμω υγιή σχέση με τον εαυτό σου και να είσαι σε θέση να δημιουργήσει υγιείς σχέσει με άλλου ανθρώπου και εν προκειμένου υγιή ερωτική σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, είναι κάτι το οποίο μπορεί να το προσπαθήσεις εσύ ο ίδιο. Και ο τρόπο είναι ένα. Ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία, προσωπικό πνευματικό αγώνα. Καλυτέρευση του εαυτού μα. Με στόχο να αγαπήσουμε επιτέλου τον πολύπαθο εαυτό μα, και να μπορούμε να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε μέσα σε ένα υγιές ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά περιβάλλον σχέσεις. Πάμε τώρα στο επόμενο σχόλιο. Θέκλα μου, αυτά έπρεπε να διδάσκονται στα σχολεία. Να μαθαίνουν τα παιδιά τι σημαίνει υγιή σχέση, τα όρια, η αυτοεκτίμηση. Όχι να φτάνει στα 50 για να καταλάβεις κάποια πράγματα. Συμφωνώ απόλυτα με το συγκεκριμένο σχόλιο. Όντως, χρειαζόμαστε συναισθηματική διαπαιδαγώγηση όλοι, ενήλικες και ανήλικοι, και όντως θα έπρεπε αυτά να διδάσκονται στα σχολεία. Όντως. Δεν είμαι υπουργό υγεία για να αποφασίσω να γίνει κάτι τέτοιο, ούτε γνωρίζω αν όντω υπάρχουν τόσοι πολλοί ειδικοί ψυχικής υγείας οι οποίοι να είναι και ήδη ψυχοεκπαιδευμένοι και ήδη να κάνουν ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και προσωπικό πνευματικό αγώνα ώστε να μπορούν να μεταδώσουν αυτές τις γνώσεις στα παιδιά διδάσκοντας τα. Θέλω σε αυτό το σημείο να πω ότι όσοι από εμάς έχουμε την ευλογία να είμαστε γονείς ανηλίκων παιδιών έχουμε 100 λόγους περισσότερους για να ψυχοεκπαιδευόμαστε και να μοιήσουμε τα παιδιά μας ψυχοεκπαίδευση γιατί αν περιμένουμε από το κράτος, από την πολιτεία, από την παιδεία, από το Υπουργείο Παιδείας ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλο φορέα να καλλιεργήσει τα παιδιά μας και να τους δώσει πνευματική πορεία, δεν νομίζω να έχουμε αποτέλεσμα. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι στο κανάλι μας στο YouTube υπάρχει ένα νέο playlist, έχει 9 ή 10 βίντεο μέχρι τώρα όπου το γυρίζω με την ηχητική συμμετοχή της μικρής μου της κόρης της Γογός, που έχει τον τίτλο «Ψυχοεκπαίδευση για παιδιά 12 ετών και άνω» και συστήνω, εάν παρακολουθεί αυτό το επεισόδιο κάποιος που έχει μικρά παιδιά ή παιδιά τα οποία βρίσκονται λίγο πριν από την εφηβεία ή στην αρχή της εφηβείας, να χρησιμοποιήσει αυτά τα βίντεο προς όφελος των παιδιών του. Εννοείται ότι στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου θα βάλω και το σύνδεσμο για εκείνο το playlist. Πάω τώρα στο τελευταίο σχόλιο, στην κατηγορία αμφιβολίες για το αν υπάρχει υγιή σχέση. Χαμογελώ, θα καταλάβετε στη συνέχεια γιατί. Χαίρομαι πολύ, Θέκλα μου, που σε βλέπω ήρεμη. Αυτό αποδεικνύει ότι είσαι χαρούμενη και ευτυχισμένη και μας το μεταδίδεις. Είναι πάλι μια γυναίκα που σχολιάζει, που παρακολουθεί καιρό το κανάλι. Και στο σχόλιο της βλέπω μια ελπίδα που έχουν φαίνεται μέσα από τις εξελίξεις στη δική μου προσωπική ζωή που στα 48 μου χρόνια βίωσα, άρχισα να βιώνω επιτέλους τι σημαίνει μια υγιή σχέση και επειδή στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube όπου υπάρχουν πάνω από 5.000 βίντεο από το 2013 μοιράζομαι πέραν από ψυχοεκπαιδευτικές γνώσεις και προσωπικά βιώματα και μοιράζομαι και τις ευαλωτότητες μου και τα λάθη μου με τους ψυχοεκπαιδευόμενους στο κανάλι, χαίρομαι που η προσωπική μου ιστορία ε, δίνει ελπίδα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποφασίσει επίσης να ακολουθήσουν το δύσβατο μονοπάτι, το δύσκολο δρόμο αυτών του πνευματικού αγώνα της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας. Χαίρομαι. Λοιπόν, αυτά από την κατηγορία αμφιβολίες για το αν υπάρχει υγιή σχέση. Πάμε τώρα να διαβάσουμε ένα σχόλιο... το οποίο έχει γράψει ένα κορίτσι... που χωρίς να το γνωρίζω προσωπικά, το συμπαθώ πολύ... και είναι ένα κορίτσι που βρίσκεται στην αρχή της νότητα της... άρα και στην αρχή της ερωτικής της ζωής... και προσπαθεί να βρει τα σωστά μέσα από τα λάθη. Όχι απαραίτητα τα δικά της λάθη, αλλά και του πρώην της, Για να καταλάβετε για ποιο κορίτσι μιλάμε... Θα σας βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο το link για το βίντεο που έφτιαξα πριν περίπου ένα μήνα για την κοπέλα αυτή, με τίτλο «Σταμάτα να τα αναμασάς, θαυμαστικό! Αν δεν ήταν ok, με κεφαλαία το ok, δεν θα χωρίζατε, θαυμαστικό!» Hashtag rumination. Ε, νομίζω μπορείτε να πατήσετε μια παύση σε αυτό το σημείο και να παρακολουθήσετε εκείνο το βίντεο, γιατί θα καταλάβετε πολύ καλύτερα το σχόλιο της φίλης. Γράφει. Σου δίνουν την τελευταία μπουκιά από το σουβλάκι τους. Χαχα, χα, έκανε ένα αστείο. Το οποίο όμως αυτό αστείο έχει μέσα αλήθεια. Γιατί όντω, αν αγαπάς πραγματικά κάποιον και τον βλέπεις ότι λιγουρεύεται το τελευταίο κομμάτι από το σουβλάκι σου, μπορεί το να δώσεις το τελευταίο κομμάτι από το σουβλάκι σου να είναι μία ένδειξη, ένα σημάδι ότι πραγματικά αγαπάς εκείνον τον άνθρωπο. Και συνειρμικά θυμάμαι ένα περιστατικό που, που, πριν 32 χρόνια. Το καλοκαίρι του 1992 που είχαμε πάει οικογενειακώς με τους γονείς μου και τον αδερφό μου ένα ταξίδι στην Ελλάδα και ήταν μια φάση που ήμασταν στο Μεσολόγγι ο πατέρας μου, ο αδερφός μου και εγώ. Το 1992 εγώ ήμουνα 17 ετών, ο αδερφός μου ήταν 14, είχαμε σταματήσει σε ένα σουβλατζίδικο Ηταν προ το τέλο ο άνθρωπο. Άρα τα τελευταία πιάτα που έβγαλε ήταν τα δικά μα και δεν είχε άλλα αποθέματα για να φτιάξει κι άλλο φαγητό. Και έτσι καταλήξαμε να τρώμε ε, ένα περιορισμένο αριθμό σουβλακίων μέσα στο πιάτο το καθένα. Και επειδή ήταν λίγο το φαγητό, ξαναλέω, όχι επειδή δεν είχε λεφτά ο πατέρα μου να μα αγοράσει, αλλά επειδή είπε ο άνθρωπο: Ήρθατε στο κλείσιμο και έχω να βγάλω μόνο δύο. Πώ τα λένε, Μήλε? Τα λέμε στην Κύπρο με όλο δύο καλαμάκια για τον καθένα. Έτρωγα σιγά σιγά το φαγητό μου και σε κάποια φάση μου είχε μείνει το τελευταίο σουβλάκι. Γύρισα κάτι να πω στον πατέρα μου και μου το αρπάζει ο αδερφό μου και μου το καταβρόχθησε. Και μου έχει μείνει μία έτσι αλγινή εντύπωση από εκείνο το περιστατικό. Και το θυμόμουν πολύ καιρό και του έλεγα είσαι άθλιος. Ενώ ξέρει πόσο πολύ μου αρέσει το φαγητό, και εγώ ήμουν οπωσδήποτε πιο βαριά από τον αδερφό μου από τότε. Ε, και μου φάνηκε έτσι μια κίνηση πολύ ψυχρή. Και με έλειψε συνέστηση. Ε, εννοείται ότι τώρα με τι γνώσει που έχω, δεν θα τα βάζα με 14 14χρονο που έχει φάει το τελευταίο σουβλάκι τη αδερφή του που είναι 17. Αλλά όντω αυτό που έγραψε σου δίνουν την τελευταία μπουκιά από το σουβλάκι. Μου θυμίζει αυτό. Λοιπόν, στα σοβαρά γράφεις σέβονται τα χόμπι σου, τους φίλους σου, τα κατοικίδια σου. Συμφωνώ με αυτό. Συμφωνώ με αυτό. Εάν κάποιος μας αγαπάει πραγματικά, δεν θα μας ζητήσει να παρατήσουμε τα χόμπι μας, να μην κάνουμε παρέα με τους φίλους μας ή δεν θα μας ζητήσει να διώξουμε τα κατοικίδια μας από τη ζωή μας επειδή αυτός για παράδειγμα δεν είναι γατάνθρωπος ή δεν είναι σκυλάνθρωπος, δεν είναι cat person ή dog person. Σέβονται τις υποχρεώσεις σου, λέει. Για παράδειγμα, είχαμε τσακωθεί με τον πρώη μου επειδή του Αγίου Βαλεντίνου είχα εξεταστική και δεν μπόρεσα να βγω. Και ενώ είχα πει από πριν πως δεν υπόσχομαι τίποτα, με κατέκρινε για τη διαχείριση του χρόνου μου, πως πατάλησα χρόνο να ξεκουραστώ και να κοιμηθώ και έλεγε πως αυτός ξέρει καλύτερα να διαχειρίζεται το χρόνο του. Νομίζω ότι σε αυτή την πρόταση, σε αυτή την παράγραφο, περιγράφεις την έλλειψη ενσυναίσθηση του πρώην σου προ εσένα. Η ενσυναίσθηση είναι βασικό χαρακτηριστικό ενό ανθρώπου που αγαπάει η γιο Γράφει μετά δέσμευση. Όταν υπάρχει πρόβλημα, το επικοινωνεί και το λύνει. Χωρίζει όταν το προσπάθησε, αλλά υπάρχουν σοβαρά ανεπίλητα θέματα. Όταν το τέρι σου έχει νευριάσει μαζί σου ή με κάτι στη σχέση, ακούς και παίρνει την ευθύνη σου. Δεν αμήνεσαι και αποφεύγεις να τσακωθεί. Σύμφωνο με αυτό. Εδώ περιγράφεις την παθητική επιθετικότητα. Και αυτό που λες χωρίζεις όταν το προσπάθησες, αλλά υπάρχουν σοβαρά ανεπίλητα θέματα, νομίζω το έχουμε συζητήσει και στο προηγούμενο επεισόδιο του podcast, ότι δεν είναι κάθε τσακωμός μια ευκαιρία για χωρισμό. Και ότι δεν είναι υγιές σε κάθε λογομαχία ενό ενός ζευγαριού να μπαίνει πάνω στο τραπέζι ο χωρισμός. Σημειώνει, ο πρώην μου με χώρισε χωρί να είχε κάνει ποτέ κουβέντα ότι έχει πρόβλημα μαζί μου και να το δουλέψουμε. Απλώ σε ένα ασήμαντο καυγά έκανε έκρηξη και με χώρισε λίγε μέρε μετά. Αυτό ο πρώην μου περιγράφει είναι ένα άνθρωπο συναισθηματικά αναλφάβητο, σε αυτό το σημείο θέλω να σε παραπέμψω να παρακολουθήσεις το podcast για τη συναισθηματική νοημοσύνη. Πρόκειται για το 7ο επεισόδιο του podcast, το οποίο έχει τίτλο «Γιατί σου είναι χρήσιμο να μάθεις για τη συναισθηματική νοημοσύνη», το οποίο εννοείται ότι θα περιλάβω στην περιγραφή αυτού του βίντεο το σύνδεσμο για να μπορείτε να το ακούσετε και να μπορείς και εσύ φίλε να δω να το ακούσεις. Ο πρώην σου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει την παραμικρή συναισθηματική νοημοσύνη, έχει πολύ χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη, είναι συναισθηματικά αναλφάβητος και επίσης δεν κατέχει και την τέχνη της επικοινωνίας. Αυτή η συμπεριφορά να σε χωρίζει, χωρίς να έχει κάνει οποιαδήποτε συζήτηση προηγουμένω, χωρίς να σου πει ότι έχει κάποιο πρόβλημα, να κάνει έκρηξη σε έναν καυγά και να σε χωρίσει λίγες μέρες μετά είναι μια συμπεριφορά ενός ανθρώπου που δεν συνδέεται υγιώς, δεν συνδέεται εις και δεν σέβεται το πρόσωπο με το οποίο έχει σχέση. Πάμε τώρα στο επόμενο. Ρεαλιστικέ προσδοκίε. Δεν περιμένει μια σχέση παραδεσένια που δεν θα τσακώνεστε ποτέ, όλα θα είναι τέλεια και θα έχετε πάθο σαν να γνωριστήκατε χθε. Συμφωνώ με αυτό. Συμφωνώ με αυτό ότι πρέπει να έχουμε ρεαλιστικέ προσδοκίε, αλλά όχι όμω να έχουμε και μηδενικέ προσδοκίε και να ικανοποιούμαστε με ψίχουλα το λεγόμενο bread crumbing. Εδώ θα σας παραπέμψω στο 18ο επεισόδιο του podcast, το οποίο έχει τίτλο bread crumbing. Μήπως αρκείσαι σε ψυχούλα αγάπης. Είναι σημαντικό να κάνουμε και κάποια ανακεφαλαίωση ή επανάληψη ή να συναντήσουμε για πρώτη φορά παλιότερα επεισόδια του podcast, τα το οποία μας δίνουν πληροφορίες που μας βοηθούν να καταλάβουμε την ποιότητα των σχέσεων μας. Πάμε τώρα στο επόμενο που σχολιάζει φίλη. Δεν επικρίνει, δεν λε τον άλλο τι να κάνει σε θέματα που δεν σε αφορούν. Συμφωνώ και αυτό νομίζω ότι περιλήφθηκε και στο 63ο επεισόδιο του podcast. Τώρα για το τελευταίο. Mm. Κάνετε πράγματα που θέλει ο άλλο. Θέλει να πάτε παραλία. Θα πα, ακόμη και να βαριέσαι και θα κάνει και ο άλλο το ίδιο για σένα. Mm. Δεν είμαι σίγουρη ότι σε μια υγιή ερωτική σχέση πρέπει να γίνεται αυτό. Να κάνεις πράγματα που θέλει ο άλλος ενώ εσύ δεν θες. Ενώ εσύ βαριέσαι. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Επειδή θυμάμαι ένα σχόλιο που έχεις γράψει παλιότερα για μια φάση στην οποία ήθελε ο πρώην σου να πάτε παραλία και εσύ του είπες θα τελειώσω τις δουλειέ μου και μετά θα έρθω και πήγε χαρούμενη φορώντα το μαγιό σου στο σπίτι του για να πάτε στην παραλία και σου είπε τώρα άργησε και βαρέθηκα και κουράστηκα να σε περιμένω και δεν πάω στην παραλία και δεν διαχειρίζεσαι καλά το χρόνο σου. Σε εκείνη την περίπτωση νομίζω ότι σου έκανε παθητική επιθετικότητα. Προσπάθησε να σε τιμωρήσει γιατί δεν πήγε την ώρα που ήθελε αυτό να πα. Και Οπωσδήποτε, δείχνοντα μηδενική ενσυναίσθηση για τι δικέ σου δουλειέ, το δικό σου πρόγραμμα αλλά και το δικό σου τρόπο λειτουργία. Γιατί σε μια υγιή ερωτική σχέση αγαπάμε αυθεντικά τον άλλον και το αποδεχόμαστε ότι ο σύντροφό μα, για παράδειγμα, μπορεί να θέλει περισσότερη ώρα από ότι εμεί για να ολοκληρώσει μια εργασία. Δεν θα τον πιέζουμε με το, με το δάχτυλο υψωμένο γιατί θέλεις 35 λεπτά να καθαρίζεις τον μπάνιο ενώ εγώ το καθαρίζω σε 15. Σεβόμαστε το χρόνο του καθένα. Ε, σε μια υγιή ερωτική σχέση γίνεται μια συζήτηση όταν θα προτείνει ο ένας από τους δύο μια έξοδο γίνεται μια συζήτηση ειλικρινής, αυθεντική εκφράζει την επιθυμία του αυτός που θέλει να βγει έξω. Αν κάποιος δεν θέλει να βγει έξω γιατί είναι κουρασμένος ή γιατί έχει πρωινό ξύπνημα την επομένη, γιατί έχει μια δουλειά πρωινή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, μπορεί το ζευγάρι με βάση το τελευταίο, το 22ο χαρακτηριστικό που συζητήσαμε στο 63ο επεισόδιο του podcast, να έχει την ελαστικότητα ώστε αυτός ο οποίος γουστάρει να βγει έξω, να αναβάλει την έξοδο για να μην πιεστεί ο ή σύντροφο του να βγει έξω ένα βράδυ που είναι κουρασμένο και έχει πρωινό ξύπνημα και μετά να πάνε πίσω όλε του οι δουλειέ. Είναι χαρακτηριστικό σεβασμού του ενό προ τον άλλον και γνιαξίματο του ενό προ τον άλλον να καταλαβαίνουμε και την κούραση του άλλου ή τι αντοχέ του. Δεν έχουμε όλοι οι άνθρωποι τι ίδιε αντοχέ ούτε για κλαμπινγκ, ούτε για εξόδου, ούτε για ξενύχτια. Πάμε τώρα στην επόμενη κατηγορία σχολείων. Στο επόμενο μπουκέτο σχολείων. Που έχουν να κάνουν με το θαυμασμό και το σεβασμό. Διαβάζω σχόλια. Πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπες, αλλά θα προσέθετα και το εξή: Το να θαυμάζει ο ένας τον άλλο. Όντως, έχετε δίκιο, ο θαυμασμός είναι βασικό χαρακτηριστικό μιας υγιούς σχέσης. Να θαυμάζει και να εκτιμάει και να σέβεται ο ένα τον άλλο. Επόμενο σχόλιο. Ο θαυμασμός νομίζω για τον τρόπο σκέψης του άλλου είναι ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο. Αποπνέει και εκτίμηση και εμπιστοσύνη. Είναι απαραίτητος ο σεβασμός για να υπάρχει η προσπάθεια και από τα δύο μέρη ώστε να φροντίσουν τη σχέση ο καθένας τον εαυτό του και ο ένας τον άλλον. Και επίσης η εκτίμηση και η εμπιστοσύνη όντως αποπνέουν από το θαυμασμό. Επόμενο σχόλιο. Πολύ χρήσιμο όσα μοιράζεσαι μαζί μας, θέκλα μου. Θα προσέθετα κι εγώ το θαυμασμό για το σύντροφο μας, να μας αρέσει η κοσμοθεωρία του, να έχουμε κοινέ αρχές και αξίες. Άρα, σε αυτό το σχόλιο έρχεται να συνδεθεί ο θαυμασμός με τις κοινέ αρχές και αξίες για τις οποίες έχουμε μιλήσει στο προηγούμενο επεισόδιο του podcast. Ένα σχόλιο από έναν άνδρα τώρα. Ε, ξέρω ότι είναι άνδρας επειδή γνωρίζω το username του. Ο οποίος λέει, για εμένα σημαντικό στοιχείο είναι και ο θαυμασμός του άλλου. Να θαυμάζουμε ειλικρινά και αβίαστα τον άλλο στα σημεία εκείνα που τα καταφέρνει καλύτερα από εμάς... ή στα σημεία που είναι πολύ καλός ο άλλος. Συμφωνώ απόλυτα. Ο θαυμασμός του άλλου προσώπου... ο ειλικρινής και αυθόρμητος. Ειλικρινά σε θαυμάζω. Αυθόρμητα σε θαυμάζω. Πραγματικά θαυμάζω αυτό που πετυχαίνεις. Είτε είναι... Ε, Όπω λέει εδώ ο φίλο, στα σημεία εκείνα που τα καταφέρνει καλύτερα από εμά. Για παράδειγμα, εμεί μπορεί, α πάρω το προηγούμενο παράδειγμα, μπορεί να θέλουμε πολύ χρόνο για να τελειώσουμε μια εργασία. Και ο σύντροφο μα, η σύντροφό μα, να μπορεί να το κάνει αυτό στο μισό χρόνο. Είναι ένδειξη υγιού αγάπη το να θαυμάζει τον άλλον για εκείνο που καταφέρνει καλύτερα από εσένα. Και φυσικά το αντίθετο είναι η επιτίμηση και η υποτίμηση του άλλου όταν τα καταφέρνει καλύτερα από εμάς. Να υπενθυμίσω εδώ ότι οι ναρκισίστες έρχονται και βρέχουν στην παρέλασή σου, έρχονται και δημιουργούν προβλήματα και σε κάνουν να νιώθεις άσχημα όταν τα καταφέρνεις καλύτερα από αυτούς σε κάποιον τομέα. Ενώ εδώ λέει ο φίλος, ορθότατα, ότι ο σεβασμός και ο θαυμασμός ο ειλικρινή του άλλου προσώπου, ειδικά στα σημεία εκείνα που τα καταφέρνει καλύτερα από εμά ή στα σημεία που είναι πολύ καλό, είναι ένδειξη αυθεντική αγάπη. Πάμε τώρα στο επόμενο σχόλιο σχετικό με το θαυμασμό. Πολύ σημαντικό για μένα είναι ο θαυμασμό του ενός προ τον άλλον. Και λέει στην παρένθεση κάτι που θεωρώ και αφροδισιακό και δεν θα μπορούσε να έχει περισσότερο δίκιο. Απαραίτητο στοιχείο για να νιώθουμε έρωτα προς τον σύντροφο μας ή προς τη σύντροφο μας είναι να το θαυμάζουμε. Εάν υποτιμούμε τον ή τη σύντροφο μας, εάν βλέπουμε τον σύντροφο μας ή τη σύντροφο μας σαν έναν κατώτερο άνθρωπο, δεν μπορούμε να νιώσουμε ερωτικά για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν νοείται έρος χωρίς θαυμασμό. Συμφωνώ. Και συνεχίζει φίλη. Η ενθάρρυνση για πραγματοποίηση στόχων και ονείρων. Άλλο ένα στοιχείο υγιού ερωτική σχέση. Να ενθαρρύνει ο ένα τον άλλο για να πραγματοποιήσει του στόχου του, να εκπληρώσει τα όνειρά του. Για παράδειγμα, ο σύντροφο μα ή η σύντροφο μα θέλει να κάνει άλλο ένα πτυχίο ή να κάνει για πρώτη φορά πτυχίο στα 40, στα 50, στα 60. Να τον ενθαρρύνουμε να επιτύχει αυτό το στόχο του... ή θέλει να προσπαθήσει να α, πάρει μια προαγωγή στη δουλειά του... στη δουλειά της που αυτό θα σημαίνει να δουλέψει περισσότερο... ενθαρρύνουμε και βοηθούμε να επιτύχει αυτό που ονειρεύεται ο σύντροφο μας. Η ενθάρρυνση για πραγματοποίηση στόχων και ονείρων... και φυσικά επειδή είμαστε άνθρωποι και σίγουρα έχουμε ελάττωματα η αληθινή διάθεση και ο αγώνας να γίνουμε καλύτεροι για τον εαυτό μας και για τη σχέση μας. Συμφώνω. Και νομίζω ότι είναι και μια προέκταση αυτού που είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο του podcast του να έχουμε ένα mindset ανάπτυξης, ένα σκεπτικό ανάπτυξης το οποίο αναφέρεται και στη συνέχεια, στο επόμενο μπάντολ. Ένα άλλο σχόλιο, ο σεβασμός και ο θαυμασμός είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Συμφωνώ. Σεβασμός, θαυμασμός. Νομίζω ότι ο θαυμασμός προηγείται του σεβασμού. Και ο σεβασμός εξακολουθεί να εφίσταται ακόμη και όταν ο σύντροφος μας ή η σύντροφος μας έχει πέσει. Και δεν είναι άξιος θαυμασμού σε μια δύσκολη περίοδο του συντρόφου μας. Μια περίοδο που μπορεί να υποφέρει από κατάθλιψη ή να έχει απεσιοδοξία ή να είναι πελαγωμένο και πνιγμένο, πελαγωμένη και πνιγμένη μέσα στου φόβου τη, στου φόβου του για κάτι που συμβαίνει στη ζωή του. Είναι αλληλένδετα ο σεβασμό και ο θαυμασμό. Ξαναλέω, προηγείται ο θαυμασμό και έπεται ο σεβασμό, αλλά ο σεβασμό, όταν υπάρχει στη βάση τη αληθινή αγάπη, επιτρέπει να συνεχίζει η σχέση ακόμη και όταν παροδικά δεν μπορεί να υπάρξει θαυμασμό. Πάμε τώρα στο επόμενο μπουκέτο σχολείων. Ιδιωτικότητα, αυτονομία και σκεπτικό πνευματικής ανάπτυξης. Σκεπτικό πνευματικής ανάπτυξης είναι το growth mindset. Πρώτο σχόλιο. Να σέβεται την ιδιωτικότητα χωρίς να εισβάλλει ή να αμφισβητεί τον ατομικό χώρο και την αυτονομία του άλλου. Αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή ή αντιπαράθεση με προβληματικές συνθήκες και προβληματικές περιπτώσεις όπου μέσα σε ένα ζευγάρι ο ένας άνθρωπος δεν σέβεται την ιδιωτικότητα του άλλου, εισβάλλει σε χωράφια που δεν έχει λόγο να εισβάλλει, για παράδειγμα κάποιος επεμβαίνει στον εργασιακό τομέα του άλλου ή επεμβαίνει στο τι αποφάσεις θα πάρει για θέματα που δεν έχουν να κάνουν με το ζευγάρι και τη μεταξύ του σχέση και έχουμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο του podcast... για περιπτώσεις τις οποίες κάποιοι παίρνουν αποφάσεις... για τους συντρόφους τους χωρίς τους συντρόφους τους. Υπάρχει δηλαδή μία καταπίεση... και μία προσπάθεια α, να χειραγωγήσει ο ένας συντρόφος τον άλλον. Και αυτή η καταπίεση και η χειραγώγηση... μπορεί να προέρχεται και από κάποιο πρόσωπο μέσα σε μία σχέση... το οποίο να φαίνεται το αδύναμο στοιχείο... ενώ στην ουσία να είναι το κακοποιητικό χειριστικό στοιχείο. Και εδώ θα σας υπενθυμίσω μια χαζή παροιμία η οποία αποδόθηκε σε Έλληνες στο, στην ταινία με Big Fat Greek Wedding κάπου λέει κάποια μεγαλύτερη γυναίκα ο άντρας είναι λέει η κεφαλή του σπιτιού και η γυναίκα είναι ο λαιμό που κουνάει το κεφάλι και λέει είναι παλιά ελληνική παροιμία είναι κινέζικη αυτή η παροιμία αλλά τη θεωρώ εξαιρετικά χαζή γιατί ακριβώς μιλάει για τη χειραγώγηση που κάνουν κάποια πρόσωπα στου συντρόφου του και παρουσιάζονται ω συνεργάσιμοι άνθρωποι και οι άνθρωποι ακόμη και υπάκουοι, ενώ στην πραγματικότητα με χειριστικότητα αμφισβητούν την αυτονομία και την ιδιωτικότητα του άλλου προσώπου. Και εδώ έρχεται πάλι και ο σεβασμό που ήταν από το προηγούμενο μπάντολ σχολεία. Πάμε τώρα στο επόμενο σχόλιο. Θα προσθέσω ότι πρέπει να έχουμε το mindset ότι ένας άνθρωπος είναι ανεξάντλητος παίρνει μια ζωή για να ανακαλύψουμε ποιοι είμαστε εμείς. Πόσο μάλλον ένας σύντροφος. Ή να ανακαλύψουμε έναν σύντροφο. Άρα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και να ενισχύουμε τις θετικές αλλαγές του συντρόφου. Επίσης, με αυτό το mindset αποφεύγεις να θεωρείς τον άλλο δεδομένο ή να τον ανταγωνίζεσαι. Φυσικά όλα αυτά σε ένα πλαίσιο αμοιβαιότητας. Τα έχεις πει όλα και ίσως αυτό να είναι μια μικρή προσθήκη στο growth mindset. Είναι μεγάλη προσθήκη στο growth mindset και πολύ χρήσιμη. Το ξαναδιαβάζω. Θα προσθέσω ότι πρέπει να έχουμε το mindset ότι ένας άνθρωπος είναι ανεξάντλητος. Να έχουμε το σκεπτικό, δηλαδή, ότι ένας άνθρωπος είναι ανεξάντλητος. Παίρνει μια ζωή για να ανακαλύψουμε ποιοι είμαστε εμείς, πόσο μάλλον έναν σύντροφο. Άρα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και να ενισχύουμε τις θετικές αλλαγές του συντρόφου. Επίσης, με αυτό το σκεπτικό, αποφεύγεις να θεωρείς τον άλλον δεδομένο ή να τον ανταγωνίζεσαι. Φυσικά όλα αυτά σε ένα πλαίσιο αμοιβιότητα. Τα έχεις πει όλα και ίσως αυτό να είναι μια μικρή προσθήκη, ξαναλέω είναι σημαντική προσθήκη στον Growth Mindset. Πάμε τώρα σε ένα ερώτημα το οποίο νομίζω αφορία, αφορά πολλούς ή το σκέφτονται πολλοί άνθρωποι. Ο σεβασμός και ο θαυμασμός είναι πολύ σημαντικά στοιχεία επίσης. Εγώ αναρωτιέμαι αν σε μια υγιή σχέση μετά από κάποια χρόνια αν μπορεί ακόμα να διατηρηθεί ερωτική έλξη και επιθυμία ή αν σβήνει τελείως μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι επειδή έχουμε στο κανάλι μας ζευγάρια που ψυχοεκπαιδεύονται, το οποίο είναι ένα ικανό χρονικό διάστημα μαζί, κάποιοι 20 χρόνια, άλλοι 30, άλλοι 15, άλλοι 8, άλλοι 25, θα ήθελα στα σχόλια να μας γράψετε για την εμπειρία μια ζωντανή σχέση, μια ζωντανή υγιού σχέση και πνευματικά και ψυχικά και συναισθηματικά, και ερωτικά. Αυτό που μπορώ να πω ως ψυχολόγος, μέσα από την κλινική μου πείρα, είναι ότι όσο μία σχέση διατηρείται ζωντανή και υγιής, όσο δύο άνθρωποι εξακολουθούν να σέβονται και να θαυμάζουν ένα τον άλλον, τόσο πιο πολύ διατηρείται η ερωτική έλξη, διατηρείται η ερωτική ικανοποίηση μέσα από την ερωτική ζωή του ζευγαριού και για πολλά ζευγάρια παρατηρείται το φαινόμενο όσο περνούν τα χρόνια να γίνεται καλύτερη και η ερωτική του ζωή όπως ένα καλό κρασί που παλιώνει. Όμως, απαραίτητη προϋπόθεση δεν είναι μόνο να περάσει ο χρόνος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και οι δύο σύντροφοι να προσπαθούν ενεργά, ειλικρινώς, με πλήρη ανάληψη ευθύνη και συνέστηση ευθύνη και να διατηρούν τη σχέση τους υγιή και να συντηρούν την αγάπη τους αλλά και να βγάζουν από τη μέση οποιαδήποτε εμπόδια προκύπτουν. Πολλές φορές έχω χρησιμοποιήσει στο παρελθόν και τα λέω στο παρελθόν ενώ 20 χρόνια πριν. Για παράδειγμα πριν 20 χρόνια παρουσιαζόμουν σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές ως νεαρή ψυχολόγος που συμμετείχα σε πρωινά, σε απογευματινέ εκπομπέ για να πω απόψει. Και αναφερόμενη στη σεξουαλική σχέση ενό ζευγαριού, έλεγα αυτό το κοινότυπο ότι η σεξουαλική ζωή ενός ζευγαριού είναι το θερμόμετρο της σχέσης, το οποίο ισχύει. Και σήμερα μπορώ να το κατανοήσω από, και από περισσότερες σκοπιές. Εάν ένα ζευγάρι έχει υγιή σχέση, η οποία θρέφεται από την αγάπη, από τη ψυχή, από το πνεύμα, από τη συνειδητή προσπάθεια και την υπεύθυνη πνευματική προσπάθεια και των δύο συντρόφων, η ερωτική σεξουαλική ζωή του ζευγαριού καλυτερεύει. Όταν όμως οι δύο σύντροφοι αρχίζουν να αποξενώνονται, γιατί δεν έχουν ειλικρινή επικοινωνία μεταξύ τους, γιατί αφήνουν τη σχέση τους να φθαρεί, γιατί δεν επιλύνουν τα προβλήματα του σαματιγενέση τους, επειδή δεν μιλάνε ανοιχτό ένα τον άλλο για όλα όσα νιώθουν, κάποια στιγμή ακόμη και αυτοί που έχουν έντονη σεξουαλική ζωή και λένε με καμάρι ότι μετά από κάθε καυγά του έξι είναι καλύτερο, ακόμη και αυτοί καταλήγουν στη σεξουαλική αποξένωση. Και έχει βρεθεί μέσα από έρευνε ότι ζευγάρια τα οποία είναι συγκρουσιακά, μόνο για ένα χρονικό διάστημα αρχικό μπορεί να εξακολουθούν να έχουν ικανοποιητική σεξουαλική ζωή. Εάν όμως για μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχουν συγκρούσεις ανάμεσα στο ζευγάρι, τότε δεν τους σώζει ούτε και το make-up sex, το σεξ της επανασύνδεσης. Είναι λάθος άποψη ότι όταν τσακώνεται ένα ζευγάρι συνεχόμενα και με τοξικότητα και κακία ότι έχει καλύτερη σεξουαλική ζωή. Όχι. Εδώ να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε μιλήσει για τους επικοδομητικούς καυγάδες και στο προηγούμενο επεισόδιο του podcast, αλλά έχουμε κάνει και σχετικό webinar για το τρίτο επίπεδο της συμμετοχής, το οποίο υπάρχει στο αρχείο των webinars που είναι ηχογραφημένα. Ε, και έχει μεγάλη διαφορά ένας επικοδομητικός καυγάς ή μια επικοδομητική λογομαχία από το άγριο ξέσκισμα που κάνουν δύο άνθρωποι σε ανελέητους καυγάδες μέσα σε τοξικές σχέσεις. Πάμε τώρα στο επόμενο μπάντολ uh, μπουκέτο σχολείων, τα κοινά που να έχουν δύο σύντροφοι. Ίσως η κοινή στόχη προσωπική και ως ζευγάρι να είναι σημάδι για μια υγιή σχέση. Ακόμα και διαφορά κουλτούρας και τρόπου διασκέδασης, αυτό δικό μου που έχετε αναφέρει σε άλλο podcast έχει μεγάλη σημασία να ταιριάζει το ζευγάρι. Ναι, είναι απαραίτητο να έχουν κοινού στόχους και προσωπικά και ως ζευγάρι. Η διαφορά κουλτούρας παίζει ρόλο αν οι δύο άνθρωποι που έχουν διαφορετική κουλτούρα δεν έχουν την κουλτούρα της πνευματικής ανάπτυξης, δεν έχουν τον growth mindset. Και όταν λέω στην πράξη ενώ στην κλινική πράξη, ζευγάρια τα οποία έρχονται από διαφορετικές κουλτούρες επειδή ακριβώς όμως έχουν αυτό το σκεπτικό της πνευματικής ανάπτυξης, το growth mindset, να καταφέρουν beautifully, πολύ όμορφα, να εξελίσσονται σε ανθρώπους που έχουν περισσότερα κοινά παρά διαφορές. Χρειάζεται όμως να έχουν και οι δυο το σκεπτικό της πνευματικής ανάπτυξης. Δεν έχει σημασία από που προέρχεται ο καθένας. Σημασία έχει αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίο θέλει να εξελίσσεται. Αν είναι ένα άνθρωπο προοδευτικό. Αν είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι αποφασισμένο να καλυτερεύει τον εαυτό του. Και ένα άνθρωπο ο οποίο είναι προοδευτικό και αποφασισμένο να καλυτερεύει τον εαυτό του δεν κολλάει σε τίποτα. Και εδώ θα, παρα... θα παραθέσω πάλι ένα μικρό απόσπασμα από αυτό το εξαιρετικό βιβλίο του Έριχ Φρόμ για την τέχνη τη αγάπη. Το οποίο μιλάει γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα. Είναι από τη σελίδα 166 του βιβλίου και λέει ο Έριχ Φρόμ «Η ικανότητα να αγαπάμε εξαρτάται από την ικανότητα μας να απελευθερωθούμε από τον αρκισισμό μας και από την αρκισιστική προσκόλληση στη μητέρα ή στη φυλή. Εξαρτάται από την ικανότητα μας να οριμάσουμε, να προσανατολιστούμε με δημιουργικό τρόπο στις σχέσεις μας, με τον κόσμο και με τον εαυτό μας». Μάλιστα. Άρα, έστω και αν ερχόμαστε από διαφορετικές κουλτούρες, πολιτισμούς και παραδόσεις, αν δεν είμαστε ναρκιστικά προσκολλημένοι στη μητέρα, δηλαδή στην ευρύτερη οικογένεια, ή στη φυλή, στην κουλτούρα από την οποία προερχόμαστε, μπορούμε να ταιριάξουμε. Πάμε τώρα στο επόμενο σχόλιο. Ίσως αυτό που θα σημειώσω απορρέει από τα στοιχεία που ήδη αναφέρθηκαν νιώθω ότι έχει κάποια σημασία να ενταχθεί ο ένας στο στενότερο κύκλο του άλλου. Όχι απαραίτητα να γίνει κολλητός με όλου, αλλά να τους σέβεται και να αποδέχεται τη θέση τους στη ζωή μας. Δεν θα μπορούσα να έχω σύντροφο που δείχνει απέχθεια για άτομο που θεωρώ δικό μου. Ταυτόχρονα να νιώθει κανείς περήφανος για τον σύντροφό του και να το εκφράζει χωρίς δισταγμό. Νομίζω ότι εφόσον επιλέγει συνειδητά ο ένας τον άλλον όπως ήδη αναφέρεται, όταν υπάρχουν κοινέ αξίε και στόχοι, ο σύντροφο σέβεται την προσωπικότητα του άλλου και τα παραπάνω θα συμβούν από μόνα του. Συμφωνώ. Εάν πραγματικά αγαπά τον άλλο άνθρωπο, θα ενταχθεί στο στενότερο κύκλο του. Θα είσαι θετικό να ενταχθεί στο στενότερο κύκλο του. Και θα είσαι θετικό στο να εντάξει τον άνθρωπο σου στο στενότερο κύκλο σου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμπίπτει πάλι στο στοιχείο τη αμοιβαιότητα. Και οι δύο να είναι πρόθυμοι, χαρούμενοι και διατεθειμένοι να βάλουν τον άνθρωπό τους μέσα στον κύκλο τους. Τώρα, αν γνωρίσουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος έρχεται και μας λέει «Ξέρεις, έχω βγάλει από τη ζωή μου, για παράδειγμα, το τάδε συγγενικό μου πρόσωπο λόγω του ότι αντιλήφθηκα πως ήταν τοξική η σχέση μου με αυτό το πρόσωπο και έτσι το έχω βγάλει από τη ζωή μου, έχω πάει contact, Ούτω ώστε να προστατεύσουν τη σχέση μα. Εκεί εννοείται ότι δεν θα θελήσει να μα γνωρίσει στο γονιό ή στον αδερφό ή στην αδερφή που έχει πάει no contact και να μα προστατεύσει από την κακία του. Εάν όμω ένα νέο σύντροφο ή ο σύντροφο που ήδη έχουμε έχει σημαντικού ανθρώπου στη ζωή του που δεν θέλει να μα γνωρίσει σε αυτού, αυτό οπωσδήποτε είναι μια κόκκινη σημαία και εφόσον πραγματικά ταιριάζουν δύο άνθρωποι, τότε έχουν παρόμοια κριτήρια για να κρίνουν τους ανθρώπους που έχουν στη ζωή τους. Δηλαδή ένας άνθρωπος που εκτιμάει ο σύντροφο μου, σημαίνει ότι κάτι καλό έχει για να τον εκτιμάει ο σύντροφο μου, που με τον σύντροφο μου έχω κοινέ αρχές και αξίες. Πάμε τώρα στο επόμενο σχόλιο. Υπέροχο βίντεο, από αυτά που βλέπεις και λες τι ωραία που τα έχει όλα η σχέση σου, εκεί που θυμώσουν μια παλαιότερη εκδοχή σου, που όχι απλά θα την έπιανε πολλοκέφαλος που θα το άκουγε, αλλά θα έλεγε εάν υπάρχουν αυτά και είναι εφικτά σε μια σχέση ή μήπω είναι οτοπία ή δεν ταξίζω οπότε δεν θα έρθουν σε μένα. Κάτι που μπορεί να προσθεθεί είναι η σχέση που έχει ο σύντροφο ή η σύντροφο μα με τα παιδιά μα, το πώ τα θέλει ουσιαστικά, το πώ τον αγαπούν και τη σύνδεση και το γονεϊκό μας ρόλο όπως το φτιάχνει και εξελίσσει τη σχέση μεταξύ γονέα παιδιού, φέρνει την αρμονία και την ισορροπία που χρειάζεται και πλαισιώνει την ατμόσφαιρα με παρκή λειτουργικά όρια. Ξέρω ποια είναι η κοπέλα που έχει γράψει αυτό το σχόλιο και είναι μια κοπέλα που γνωρίζω ότι στο παρελθόν ζούσε μέσα σε μια κάργα κακοποιητική σχέση και μια σχέση με πάρα πολύ καταπίεση από το σύντροφο της. Ε, χαίρομαι που είναι σε θέση να γράψει τώρα αυτό το σχόλιο γιατί φαντάζομαι μόνο τις εξελίξεις της ζωής της και χαίρομαι για αυτές και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό εάν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι φέρνουμε στη νέα σχέση και άλλα πλάσματα ανθρώπινα πλάσματα και μη ανθρώπινα πλάσματα, αναφέρθηκαν και τα κατοικίδια προηγουμένως, αλλά και τα παιδιά μας, είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος που θα γνωρίσουμε να ασέβεται τα παιδιά μας και να έχει κάθε καλή διάθεση και κάθε καλή πρόθεση να δημιουργήσει μια αυθεντική σχέση με τα παιδιά μας. Εάν τα παιδιά μας έχουν πατέρα ή μητέρα, δηλαδή αν έχουμε ε, χωρίσει από ένα γάμο και υπάρχει ο πατέρας του στη ζωή τους, εννοείται ότι ο νέος μας σύντροφος δεν θα έρθει να υποκαταστήσει τον πατέρα ή τη μητέρα. Αλλά υπάρχει ένα ειδικό χώρο στην καρδιά ανθρώπων αυθεντικών που πραγματικά είναι σε θέση να αγαπούν, που χωράει και τα παιδιά του συντρόφου τους και τα παιδιά της συντρόφου τους με αγάπη, εκτίμηση και όρια. Προσοχή, προσοχή, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που ένας ναρκισιστής, ένας κρυφοναρκισιστής, στην αρχή μιας νέας γνωριμίας, μπορεί να δείξει υπερβολική αγάπη και φροντίδα για τα παιδιά μας, ενώ αυτό να το κάνει στα πλαίσια του love bombing, του βομβαρδισμού αγάπης και μακροχρόνια να δείξει απέχθεια για τα παιδιά μας. Δηλαδή δεν εντυπωσιαζόμαστε από μεγάλες κινήσεις στην αρχή. Βιώνουμε στην πράξη το πώς είναι ένας άνθρωπος με τα παιδιά μας. Και το πώς είμαστε και εμείς με τα δικά του τα παιδιά, εάν φέρνει και αυτός παιδιά στη σχέση. Πάω τώρα στο τελευταίο σχόλιο, το οποίο είναι και το πιο περιεκτικό και το άφησα για τελευταίο, Θεωρώ πω η λίστα με τα χαρακτηριστικά μια υγιού ερωτική σχέση που μα παραθέτει είναι αρκετά πλήρη, αγαπητή Θέκλα, μαζί με τα συνοδευτικά σχόλια. Εξάλλου, η ενσυναίσθηση, αν το καλοσκεφτούμε, μεταφράζεται σε ένα σωρό πράγματα. Στη λίστα θα προσέθετα: τη συναισθηματική επικύρωση. Πάρα πολύ βασικό. Νιώθω κάτι να μην με βγάζει τρελό, να μην με βγάζει τρελή ο ή σύντροφο μου. Να επικυρώνει τα συναισθήματα τη διάθεση για συνεχή διερεύνηση, ανακάλυψη της προσωπικότητας του άλλου και της δικιάς μας, ώστε να μην επέλθει στασιμότητα η ανία στο ζευγάρι. Και αυτό είναι πολύ βασικό και έχει να κάνει επίσης με το growth mindset, το σκεπτικό πνευματικής ανάπτυξης. Το τελευταίο κομμάτι του σχολείου της φίλης είναι σως, ακούστε το με προσοχή, τη διάθεση για επίλυση ή βελτίωση προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των ψυχολογικών, που δρούν επιβαρυντικά όχι μόνο σε προσωπικό ατομικό επίπεδο, αλλά αναπόφευκτα επηρεάζουν αρνητικά και τη σχέση του ζευγαριού. Πόσο δίκιο έχεις. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχουμε μία υγιή σχέση, αναγνωρίζουμε ότι έχουμε μία υγιή αγαπητική σχέση, όταν βλέπουμε ότι και εμείς και ο σύντροφός μας δεν παραμελούμε τον εαυτό μας, ούτε τη σωματική μας υγεία, ούτε την ψυχική μας υγεία. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπά αυθεντικά το τέρι του, φροντίζει ώστε να έχει καλή υγεία, ούτω ώστε αν μη τι άλλο να βιώσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια ευδαιμονίας με τον ητί σύντροφό του. Το να μην φροντίζει κάποιος τη σωματική και τη ψυχική του υγεία, ναι, είναι μια τεράστια κόκκινη σημαία. Δεν έχει σημασία αν δεν φροντίζει, για παράδειγμα, ένα πρόβλημα υπέρταση που έχει ο ίδιο ή ένα πρόβλημα καρδιοπάθεια ή ένα πρόβλημα διαβήτη. Δεν έχει σημασία αν είναι δικό του το σωματικό πρόβλημα. Το να μην το φροντίζει σημαίνει ότι δείχνει απαξίωση και προ το σύντροφο ή τη σύντροφο, αλλά και προ τη σχέση. Και έχουμε μιλήσει και στο προηγούμενο επεισόδιο του podcast, το 63ο, για την όρεξη για ζωή και για την όρεξη για τη σχέση. Για το να επιλέγεις τον άλλο με μεγάλο ενθουσιασμό και να τον επιλέγεις ξανά και ξανά. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το 64ο επεισόδιο του podcast, όπου με τη δικιά σας βοήθεια, τη βοήθεια των δικών σας επικοδομητικότητα των σχολείων, κάτω από το 63ο επεισόδιο του podcast στο κανάλι μας στο YouTube, αναφέραμε περισσότερα σημάδια μιας υγιούς ερωτικής σχέσης και εμβαθύναμε περισσότερο στο γεγονός ότι ναι, μπορούμε να έχουμε πραγματική και αυθεντική αγάπη στη ζωή μας, αλλά είναι απαραίτητο το growth mindset, το σκεπτικό πνευματικής ανάπτυξης. Το οποίο growth mindset, για να το βάλεις σε εφαρμογή, χρειάζεσαι την ιερή τριάδα. Ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και προσωπικός πνευματικός αγώνας. Μας το εύχομαι ολόκαρδα.